έχουμε για ακόμα μία φορά At this point in your life, you should know. Δεν φοράμε ακουστικά όταν βλέπουμε Βενετία Καμαρά. Εν τω μεταξύ, το λέω πάντα λάθος το επιθετό μου για πλάκα, επειδή το λένε όλοι λάθος και κάθε φορά στα σχόλια μου λέτε τελικά πώς είναι το σωστό. Σας έχω κατακάψει. Καμάρα. Καμάρα. Έπρεπε απλά το κανάλι μου να είναι Βενετία Σκέτο. Δηλαδή τώρα τι είναι αυτά. Κάμαρα, καμαρά, καμάρα. Μπερδεύτηκα κι εγώ. Τι κάνετε, σήμερα έχουμε βλογκάκι και μου έχουν έρθει πράγματα. Θυμάστε, κυνηγάω το φως. Το παρακυνήγησα. Θυμάστε που στο προηγούμενο vlog σας είπα, πήρα κάποια πράγματα για τον υπολογιστή, έκανα αναβάθμιση γιατί δεν γίνεται άλλο να κάνω 17 ώρες export. Μου ήρθανε τα πιο aesthetic πράγματα. Σήμερα για να καταλάβετε είναι η μέρα που ανέβασα το προηγούμενο vlog. Είναι Τρίτη δηλαδή. Άρα δεν έχουν έρθει όλα τα πράγματα. Μητρικές, μαλακίες, αυτά τα περίεργα, έχουν έρθει τα ακουστικά. Ooh, so sexy! Έχω παραγγείλει μέρα τώρα μια καρέκλα γιατί ρε, σας έχω πει που κάνω μασάζ γιατί η πλάτη μου είναι σκατά. Η κέρια σημασία σε όλο αυτό παίζει η καρέκλα μου που έχω. Μια λευκή καρέκλα η οποία είναι ωραία και aesthetic, αλλά είναι μόνο αυτό. Φυσκάει με τα λεφτά Βενετία στη φυσικοθεραπεία. Οπότε ναι, ήταν must να πάρω μια σωστή καρέκλα. Κοιτούσα, ήθελα να πάρω αυτές τις gaming που έχουν κάτι μαξιλαράκια στη μέση. Μαξιλαράκια στο σβέρκο, ήταν όλες. Ο ορισμός της καγκουριάς, τι ήταν αυτά ρε παιδιά, no offense, τώρα καταλαβαίνω, οι gamers είναι λίγο έτσι, γουστάρουν αυτά τα χρώματα, τα παρδαλά, τα κόκκινα, τα νίον, τα μπλε, τα νίον, δεν μου αρέσουν εμένα αυτά. Γι' αυτό είχα πάρει και όλα σε αυτή την καρέκλα, την άσπρη, την ωραία. Ήτανε μόνο όμορφη. Πάρτα τώρα, χάλασε η πλάτη μου. Μην κάνετε τέτοιες μαλακίες. Πάρτε μία άσχημη καρέκλα. Βρήκα μία άσπρη αισθέτη κορέα που έχει και εκεί λίγα ροζ παρδαλά. Ξέρεις τι με ενοχλεί όμως. Να την κιόλα η καρεκλίτσα εδώ που σας λέω. Ωραία, αισθέτη, άσπρα, μια χαρά, αλλά δεν λέει. Μου αρέσει που αυτή η καρέκλα, ρε παιδί μου, έχει άσπρο χερούλι και ποδαράκια. Δεν μου αρέσει όταν είναι μαύρο. Να το τέρας. Γεια σου, όμορφο αγόρι. Βλέπεις French. Γεια σου, όμορφο κορίτσι. Στα παπάρια της. Αυτός ο καθρέφτης πάρα πολύ aesthetic, έτσι. Το είχα πάρει από το Scrooge, δεν θυμάμαι. Γενικά, οτιδήποτε θέλω να ψωνίσω από Ελλάδα, πηγαίνω στο Scrooge και είναι η Google για μένα. Δηλαδή, θέλω, ας πούμε, ροζ έπιπλο. Χθες έκανα κυριολεκτικά αυτήν την αναζήτηση. Ροζ έπιπλο. Βρήκα κάποια πολύ ωραία, αλλά ήταν όλα παιδικά. Το πήρα το μήνυμα. Πήρα αυτό εδώ το πολύ ωραίο κουντικάκι. Είναι καγκουριά με RGB. RGB ή RBG. RGB, καλά το είπα. Α, by the way, παιδιά, πολύ άκυρο. Αυτά εδώ τα κεράκια είναι από την Bayebu. Τη δικιά μας, την ελληνικιά την Bayebu. Και είναι τα πιο τέλεια αρωματικά κεριά ever. Το ανοίγουμε εδώ αναγκαστικά για να μην μυρίσει σκυλίλα το σπίτι. Οπότε είναι τα μόνα που με το που τα ανοίγουμε, τα αφήνουμε, ξέρω εγώ, μία ωρίτσα και μυρίζει ευωδία. Ενώ έχω δοκιμάσει και άλλα αρωματικά κεριά και είτε είναι πάρα πολύ δυνατά σε σημείο που δεν μυρίζει ωραία και σε πιάνει πονοκέφαλος, είτε απλά δεν μυρίζουν ωραία. Αυτά είναι και ωραία και να τα πάρετε. Γεια σου, μωρή μπάγια, που πολύ σας αγαπάμε. Γεια σου, Αλίκη! Τι ωραία ροζουλή! Αν ήμουν gamer, ξέρω εγώ, ή κάτι τέτοιο, σίγουρα θα έπαιρνα Razer. Για να δούμε. Ναι ρε φίλε, ξέρεις τι. Ήθελα πιο πολύ ροζ, εννοείται για το χρώμα, γιατί είμαι το ροζ, αλλά και επειδή σκέφτηκα, το ροζ, εντάξει τώρα στο marketing απευθύνεται πιο πολύ στα κορίτσια, που τα κορίτσια έχουμε πιο μικρό κεφάλι, γιατί περίμενε. Το μπλε. Εδώ προεξέχει. Ωραία, καλά δεν ακούω τη φωνή μου. Άρα, για να μην πέφτει, κρατάω το σβέρκο μου λίγο πιο στιτό. Πράγμα που πάλι κάνει κακό στην πλάτη μου και σε όλα αυτά, γενικά. Τα έχω κάνει όλα λάθος. Ό,τι μπορώ να κάνω για να χτυπήσω στην πλάτη μου, το έχω κάνει. Ενώ τα ροζ. Πες μου ότι ανοίγω, κλείνει. Και κουνάω το κεφάλι μου όπως θέλω και δεν πέφτουν. Έχω ξυπνήσει με πάρα πολύ διάθεση, ξέρετε τι. Ξυπνάω με πολύ ωραία διάθεση όταν έχω courier το πρωί. Δηλαδή, δεν τα ανοίγω εγώ, ανοίγει την πόρτα ο Άλεξ γιατί ξυπνάει πιο πρωί. Οπότε ξυπνάω και βλέπω εκεί πέρα στην είσοδο διάφορα μικρά δωράκια και λέω ναι! Έχω δωράκια που ξύπνησα! Πλήρωσα μια περιουσία για αυτά τα δωράκια! Ναι! Δεν πειράζει! Είναι λεφτά της κάρτας που δεν είναι στο χέρι, οπότε θεωρητικά δεν είναι λεφτά!
Κάθε φορά έτσι σκέφτομαι. Αν έχω μετρητά πάνω μου, που είναι 0% πιθανότητα να έχω πάνω μου λεφτά, δεν τα βλέπω. Ενώ όταν είναι στην κάρτα, καλά, όταν είναι στο PayPal, έτσι τα δίνω. Δεν καταλαβαίνω ότι είναι λεφτά, γιατί είναι απλά εικονικά. Βλέπεις ένα νούμερο, χάλασέ τα, φάτα! Fuck logic! Να σας πω το brand. Α, δεν θα... Ajaz. Ajaz. Ω, τι ομορφιά είναι αυτή και όλο εδώ πέρα στο ροζ. Α, τα σχόλιά σας βλέπω, μωρέ, τώρα με εσάς μιλάω στα σχόλια. Μωρέ, γιάννη, άντε, με σε κάθε φορά. Α, καλή καρκλά, το πιο ροζ σας έχω δείξει. Δεν πολύ ωραία τα χαστικά μου, σαν της Barbie. I'm a Barbie, όχι, περίμενε. I'm a Barbie girl, in a Barbie, μη μου το πειράζεις. Πειράζω, μου κλείνει το φωτάκι σε αυτή. Όχι, το θέλω αναμένο, πάντα. Και ας μην το βλέπω εγώ. Ψάχνω ένα τέτοιο mousepad που να είναι ροζ και λίγο πιο μεγάλο, αλλά να έχει μαξιλαράκι. Γιατί είμαι της εφορίας εγώ, λέει, και θέλω να κάνω rest το wrist μου. Θέλω να κάνω rest το wrist μου. Είχα πει όντως την εφορία. Μου είχες πει ότι είμαι από την εφορία. Και σου λέω εγώ, πες με έστω ελληνικά ταχυδρομεία. Ξαναθύμωσα τώρα που μίλησα. Το θυμήθηκα αυτό με τα ταχυδρομεία και την εφορία, αλλά δεν θυμάμαι γιατί. Δεν ήταν γιατί, ναι, γιατί ήθελα να κάνω το wrist και μου λες... Όχι, δεν ήταν γι' αυτό, κάτι άλλο ήταν. Ήταν κάτι πολύ πιο τεταχτό, όχι από αυτό. Όχι, επειδή σου λέω έχω μάθει αυτό το ποντίκι και θέλω να ακουμπάω το wrist. Δεν θα με βάλεις τώρα να βάλω το κλιπάκι από το προηγούμενο vlog. Βάλε το, να δούμε γιατί κάνω. Μου αρέσει αυτό εδώ γιατί ακουμπάει για το καρπό μου. Δημόσια υπάλληλος στην εφορία. Εφορία, ρε! Εμένα εφορία! Ξέρεις πόσο μισώ την εφορία! Εγώ είμαι εφορία! Αυτό είσαι. Εφορία εγώ! Η εφορία είναι αυτό που μισούνε όλοι! Το είδατε τώρα! Θα πεθάνω, μου έφερε το παιχνίδι τη! Επόμενη συγκλονιστική αγορά. Μου ήρθαν όλα τα πράγματα μαζεμένα, οπότε απλά θα σας πρίξω με τέτοιες κουλές αγορές. Η επόμενη είναι η πιο ωραία αγορά της γης. Εάν δουλεύει, Παναίτσα μου κάνει να δουλεύει. Είναι από το AliExpress. Προσπαθώ να βάλω τη θήκη μου, δεν ψήνεται. Αχ, μην τη χαλάσω, είναι πολύ ωραία θήκη. Και αυτή από το AliExpress. Με έχετε τρελάνει εντωμεταξύ. Το AliExpress. Την είχα πάρει αυτήν πριν πάρω το κινητό μου. Είναι αυτή εδώ που την βλέπεις και λες εντάξει, μια χαριτωμένη Game Boy. Αλλά το καλό πράγμα ποιο είναι? Ότι είναι κανονικό Game Boy και έχει μέσα. Α, και έχει. Σκάλωσα. Και. Α, είναι ανάποδα. Γιατί είναι ανάποδα? Α, για την κάμερα. Και έχει μέσα αποθηκευμένα παιχνίδια. Έχει Super Mario. Για να μωρέ! Τι θες να βοηθήσεις? Έχω πατήσει 100 κουμπιά. Θα πάθει τίποτα το κινητό. Παναγία μου, 17 ώρες αργότερα και παρολίγων 2 νύχια μείον. Κατάφερα και το έβαλα. Εντάξει, δεν είναι τόσο χοντρό στο χέρι όσο θα περίμενα. Μαλάκα, το διανοείσαι. Τι έχουν βγάλει? Και αυτό ξέρω εγώ έκανε 10 ευρώ. Ω, τα νύχια δεν βολεύουν. Σκατά. Τι είναι αυτό το σεξι εδώ πέρα και αυγουλάκι και ρεβιθάκι και ντοματάκι και αυτό εδώ. Τώρα μαρούλι είναι αυτό, δεν καταλαβαίνω. Τι είσαι εσύ καλέ, τι είσαι εσύ. Γυρίσαμε από το μοντάζ, χαλαρώσαμε και ήρθαμε. Τώρα θα φτιάξουμε την καρέκλα μου. Πάρα πολύ ωραία φαίνεται. Μπράβο. Να την, η σεξι εδώ πέρα, η μόνη μαλακιά είναι αυτή εδώ που δεν είναι άσπρα. Αλλά κατά τα άλλα, εγώ ρε παιδιά να σας πω την αλήθεια, θυμόμουν ότι είναι εντελώς ανάποδα. Δηλαδή ότι όλα τα ροζ είναι άσπρα και τα λίγα άσπρα είναι ροζ. Δεν ξέρω γιατί μου είχες καλώσει έτσι το κεφάλι, δεν πειράζει, είναι τέλεια. Επίσης, επειδή και ο Άλεξ έχει τέτοια και μου άρεσε και τη λυπηζόμουν, αυτές είναι οι αντρικές, ας πούμε. Είναι πολύ μεγάλη. Α, η συγκεκριμένη λέει είναι large, δεν είναι όλες έτσι. Και όταν είχα κάτσει εγώ, ενώ το νιώθεις ότι είναι αναπαυτικό, το κεφάλι δεν ήταν στο σωστό σημείο, η μέση δεν ήταν στο σωστό σημείο. Αυτή επειδή είναι λίγο πιο μινιόν, κάθεσε. Και είναι σε όλα τα σωστά σημεία. Πού είναι η μέση, να την. Ρε. Έπρεπε να πάρω και το πληκτρολόγιο το ροζ. Και ας μην μπορώ με τις νιχάρες. Γιατί τα μόνα ροζ που είχα βρει ήταν μηχανικά. Wow, κάθομαι καλά! Βεβαίως. Αφήσω το YouTube. Φιλάκια, παιδιά, είναι το τελευταίο μου βίντεο στο YouTube αυτό. Γεια σου, γεια, γεια, γεια. Επόμενη μέρα, σήμερα έχουν έρθει 127 courier μέσα σε 3 ώρες. Courier, 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 courier. Ήρθε και το δώρο της Λίλη, καθυστερημένο από τα γενέθλιά της. Καλά, περίμενε. Είχε κάνει τις προάλλες η αγαπημένη Jay Tooney. Γεια σου μωρή τουνάρα θεά. Πολύ τη λατρεύω και έχει κάνει μια μαγαζάρα. Το Bubblegum, φίλες, το μαγαζί που κάνει στη Θεσσαλονίκη που βλέπω τα story της, έχω πάθει σοκ. Είναι ό,τι πιο όμορφα έχω δει, θυμίζει Αμερική. Μπράβο, μπράβο, πολύ χαίρομαι, πάρα πολύ την χαίρομαι την τουνάρα που ζει τη βάρα της και τους έχει όλους τα παπάρια της. Κλείνει η παρένθεση. Είχε δείξει στα story της μία μέρα αυτό εδώ.
τον ατμιστή που βάζει μέσα νερό και λίγο λαδάκι και μυρίζει ο χώρος τέλεια και μου το πούλησε. Και πήρα όχι μόνο ένα, πήρα δύο τέτοια. Ένα για το σαλόνι, ένα για το γραφείο. Influencing στην influencer. Έχω την εντύπωση ότι έχει έρθει το πακέτο της Peggy Goo. Πήρα από το merch της, όχι από το Kirin, το brand της, από το merch. Από παντού λεφτά βγάζει πια αυτή η κοπέλα. Έχει χεστεί στο τάλιρο, δεν τις φαίνουνε. Είναι τέλεια. Γκου, Peggy Goo. Peggy Goo. Thank you, Lay. Να σε καλά, μωρή φιλενάδα, να σε καλά. Έλα και στη Μύκονο να σου έρθουμε να σου πιούμε ένα ποτό. Να σε κεράσουμε και ένα τσιπουράκι, ρε παιδί μου, κάτι. Μια χωριάτικη σαλάτα. Συνέδεσα τον ατμιστή, είναι εδώ πέρα, να το. Είναι από μια εταιρεία που λέγεται Corona di Fiori. Πολύ όμορφο κιόλας, έτσι. Δεν το έχω ανοίξει, αλήθεια, ούτε 5 λεπτά και έχει μυρίσει όλο το δωμάτιο εδώ και μέχρι τον διάδρομο μέσα. Αλήθεια, πήγα να ζεστάνω την πιτσούλα μου, να φάω το μεσημεριανό μου, το πάρα πολύ υγιεινό. Και το μυρίζω από την κουζίνα και λέω, πάρε φίλε, σε 3 λεπτά. Μπράβο, μπορεί τούνι με τις προτάσεις σου! Ήρθαν και τα τρία πράγματα για τον υπολογιστή σήμερα. Αυτό εδώ είναι ο υπολογιστής μου. Αυτή εδώ η μαλακή ετσιετόσιδα είναι ο επεξεργαστής. Καλέ, τι σεξουλιάρικο είναι αυτό! Ω, τσουτσούριασα! Αυτό εδώ, το θυμάστε όταν ήμασταν μικρά. Το είχαμε δει μια φορά στο σούπερ μάρκετ όταν δεν μπορούσαμε να ψωνίζουμε βλακιούλες, ξέρεις που τα είχαν κλείσει. Και μου λέει ο Άλκης θα στο πάρω όταν ανοίξουν και έρχεται σήμερα. Α, θέλει το μπλε! Το μπλε. Και έρχεται σήμερα και μου το είχε πάρει, θα πεθάνω. Άκου εδώ! Το update για το αν τελικά το PC θα δουλέψει πιο γρήγορα θα το μάθουμε σε επόμενο vlog γιατί δεν τα έχουμε συνδέσει ακόμα. Φοβάμαι ρε μην γίνει καμία μαλακία, μην αλλάξω τα μέρη μέσα εκεί στον πύργο, στο κουτί και μετά δεν ξέρω, χαθούν τα πάντα, χάσω τα αρχεία μου, ξέρω, φοβάμαι. Οπότε λέω ας έχω δύο βίντεο καβάτσα και ας το κάνουμε μετά. Θα μάθουμε στο επόμενο vlog. Εγώ, εδώ και ο Alex στο background θα σας χαιρετήσουμε. Θα σας αποχαιρετήσουμε. Σας ευχαριστώ που είδατε όλες τις αγορές που έκανα αυτές τις μέρες. Γράψτε μου κάτω ποια ήταν η αγαπημένη σας αγορά. Εμένα νομίζω ήταν η Θήκη. Ωραίος καθρέφτης. Facebook Marketplace. Ευχαριστώ πολύ που το είδατε. Πώς, τι λέω. Τι λέω. Όταν τελειώνω τα βίντεο, κάτι λέω. Έχει καεί ο εγκεφαλός μου! Κάντε ένα like και πείτε μου ποια ήταν η αγαπημένη σας αγορά. Κάντε ένα subscribe για να μην χάνετε ποτέ κανένα καινούργιο βίντεο. Αλλά για να μην το χάνετε θα πρέπει να πατήσετε και το καμπανάκι γιατί αλλιώς το YouTube δεν μας θέλει εμάς. Προσπαθεί να μας χωρίσει. Αλλά δεν θα το κάνεις. Είμαι θεόχαζη στο σημερινό βίντεο, δεν πειράζει. Από μένα να έχετε πολλά πολλά φιλιά. Μέχρι το επόμενο βίντεο να έχετε πολλά, πολλά, πολλά φιλιά. Γεια! Γεια σου! Όχι, αυτό πρέπει να γίνει έτσι. Γεια σου!